Αν η σύγχρονη Γαλλία είχε εθνάρχη, αυτό θα ήταν ο Charles de Gaulle, ο στρατηγός που πολέμησε τους Ναζί για να γίνει ηγέτης της ελεύθερης δημοκρατικής Γαλλίας. Η μεταφορά της ζωής του στο σινεμά δείχνει πώς η αφοσίωση και η συνεπιστρατηγική παράγουν εθνικούς ήρωες. Ο πρωταγωνιστής, Λαμπέρ Γουλσόν, μίλησε αποκλειστικά στον Αλέξανδρο Λιζάρδο για την ερμηνεία του ρόλου του στρατάρχη, αλλά και για τη σημασία του εμβολιασμού. Οι σχέσει του Ντεγκόλ με την οικογένειά του, το πολιτικό προσκήνιο και το στρατιωτικό παρασκήνιο ξεδιπλώνονται σε αυτή την κινηματογραφική βιογραφία του μεγάλου ηγέτη τη Γαλλία. Η ταινία εστιάζει στην περίοδο του πολέμου, όπου ο Ντεγκόλ, χρησιμοποιώντα το ραδιόφωνο ω μέσο επικοινωνία με του πολίτε, κατανοούσε βαθύτατα τη στρατηγική στάση που έπρεπε να τηρήσει η Γαλλία. Η προσωπικότητά του εντυπωσίασε ακόμα και τον Winston Churchill. J'ai l'impression que dans la relation Churchill-De Gaulle, il y a évidemment comme dans toutes les relations humaines, dans un premier temps, il y a une forme de séduction et de coup de foudre. C'est-à-dire que De Gaulle est encore un personnage de deuxième ou de troisième rang dans la politique française, puisqu'il n'est juste secrétaire d'État à la guerre. Il n'a pas un rôle de premier plan, mais Churchill le remarque et quelque part est séduit par le personnage.

one to the using they have preconceived ideas about uh, whether it can be uh, uh, negative, dangerous, or Η βιογραφία ολοκληρώνεται με το στρατηγό να ανέρχεται ως σωτήρα στο προσκήνιο, παγιώνοντας αυτή την εικόνα του στις συνειδήσεις των Γάλλων, αφήνοντας εκτός τις σκοτεινές σελίδες της πολιτικής του καριέρας με την εξέγερση του Μάη 68. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως την ταινία το ότι αποτελεί μια τίμια ανάλυση κάποιων στιγμών που άλλαξαν τη σύγχρονη γαλλική ιστορία.